Γεια σας, Δευτέρα και σήμερα εδώ στο μεταξύ μας, στο Hi TV, όπως πάντα εξάλλου. Και όχι, δεν είμαι στο στούντιο αυτή τη φορά, είμαι εδώ στη Βουλή. Βρισκόμαστε στη Βουλή και όπως εσείς μας το ζητήσατε, μου ζητήσατε να πάρω μία συνέντευξη. Μία συνέντευξη από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει παρεξηγηθεί πολλές φορές στο παρελθόν, ο οποίος έχει τιμωρηθεί, τον έχουν κατηγορήσει πάρα πολύ, τον έχουν φυλακίσει κιόλας, να πούμε την αλήθεια. Και βρίσκομαι εδώ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής και δίπλα μου, ακριβώς δίπλα, είναι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης. Γεια σας κύριε Κασιδιάρη, τι κάνετε? Δεν έχουμε συνηθίσει να έρχονται εδώ στα γραφεία μας και να δίνουμε συνεντεύξεις, γιατί όπως είναι γνωστό στους Έλληνες πολίτες, είμαστε αποκλεισμένοι από όλα τα κανάλια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχήν που μας δεχτήκατε και είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Είναι μεγάλη μας τιμή, να ξέρετε. Και ειδικά από έναν άνθρωπο, από εσάς, που έχετε περάσει τόσα πολλά. Και πραγματικά χάρηκα όντως που είμαστε σήμερα εδώ πέρα. Γιατί θα ήθελα να μου πείτε πάνω απ' όλα, δηλαδή έτσι να ξεκινήσουμε, θα ήθελα να μου πείτε πώς το βιώσατε όλο αυτό. Μην ξεχνάμε ότι έχετε φυλακιστεί, ναι, εσείς και οι υπόλοιποι βουλευτές. Και για να σας πω και την αλήθεια, ενώ, θα το πω, δεν πειράζει, ενώ νομίζανε τα υπόλοιπα κόμματα, ενώ πιστεύανε ότι θα σας τιμωρήσουν και ότι θα σας ρίξουν με όλο αυτό το πράγμα που κάνανε, αντιθέτως όμως τι έγινε, σας αγάπησε πιο πολύ ο λαός, έτσι, και μην πιστεύω, γιατί αυτό ακούγεται, ότι δεν θα μείνετε, δεν θα είστε πια το τρίτο πολιτικό κόμμα σιγά-σιγά, δηλαδή στη σειρά, ότι μπορεί και να είστε και αυτό πρώτο είναι κόμμα. Αλήθεια που λέτε, ήδη υπάρχουν δημοσκοπήσεις που έχουν καταγράψει διψήφιο ποσοστό για το κόμμα της Χρυσής Αυγής. Βέβαια, αν δεν είχαν γίνει όλα αυτά που περιγράψατε με τις φυλακίσεις, τις διώξεις, όλες αυτές τις αθλειότητες, φτάσαμε στο σημείο να δολοφονηθούν δύο παιδιά έξω από τα γραφεία μας. Ναι. Ο Γιώργος Φουντούλης και ο Μάνος Καπελώνης, για να τρομοκρατηθεί ο κόσμος. Φυλακίστηκε, ναι, ο αρχηγός του Τρίτου Κόμματος 1,5 χρόνο, βουλευτές. Αλήθεια, έχει ξαναγίνει αυτό ποτέ? Πουθενά στον κόσμο. Δεν έχει ξαναγίνει. Πουθενά στον κόσμο, είναι πρωτοφανές. Αυτό όμως γιατί και έγινε. Δυστυχώς έχετε γραφτεί στην ιστορία για αυτό το πράγμα, ενώ θα μπορούσατε με όλα αυτά που έχετε κάνει και βοηθάτε και πολύ κόσμο και στηρίζετε, και θα τα πούμε και στην πορεία. Ναι. Θα μπορούσατε να είχατε ακουστεί για άλλα πράγματα, ενώ μείνατε στην ιστορία ως οι βουλευτές, έτσι. Πού φυλακίστηκαν? Στο μέλλον θα ακουστούμε και για άλλα πράγματα, μην ανησυχείτε. Ναι, στο μέλλον ναι, αλλά ήταν άδικο αυτό που έγινε. Ήταν άδικο αυτά, δεν ξέρω. Από ό,τι λέει ο λαός. Όχι ο λαός μόνο. Έχουν δει όλο αυτό το βίντεο Μπαλτάκου που λέμε, που ο νούμερο 2 της τότε κυβέρνησης, Σαμαρά, λέει ότι σας βάλαμε φυλακή για να πάρουμε τις ψήφους. Ναι. Δηλαδή έλεγε ο Σαμαράς τότε, με τις φυλακίσεις στο 2% θα πάω τη Χρυσή Αυγή. Τελικά αυτοί που εξαφανίστηκαν ήταν ο Σαμαράς και το κύκλωμά του, που δεν υπάρχουν πουθενά σήμερα. Mm-hmm. Χρυσή Αυγή ανεβαίνει. Όπως είπατε, αυτή τη στιγμή είμαστε τρίτο κόμμα, αλλά με την πτώση που έχει και τη φθορά που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα αργήσει ο καιρός που θα περάσουμε το ΣΥΡΙΖΑ και θα είμαστε δεύτερο κόμμα. Επομένως, ο στόχος μας είναι στις επόμενες εκλογές να είμαστε δεύτερο κόμμα αξιωματική αντιπολίτευση. Και όπως ξέρετε, στην Ελλάδα, εάν καταφέρεις να γίνεις αξιωματική αντιπολίτευση, στη συνέχεια διεκδικείς και την κυβέρνηση. Φέρνεις τα πάντα. Ναι. Πείτε μου τώρα κάτι. Μέσα στη Βουλή, και μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση αυτό, όταν σηκώνεται κάποιος βουλευτής να βγάλει λόγο, γιατί εξαφανίζονται όλοι οι άλλοι? Παίρνουν σαν τα ποντίκια, όπως λέει και ο λαός. Μου, ενώ όταν βγάζουν οι άλλοι λόγο, εσείς είστε εκεί, είστε παρόν και μάλιστα έχει γραφτεί και στο εξωτερικό ότι η Χρυσή Αυγή, αυτό το ελληνικό κόμμα, είναι μέσα στη Βουλή σαν να είναι στρατιώτες. Είναι τοποθετημένοι κάθε φορά. Ναι, να σας εξηγήσω. Έτσι, είναι πρώτα ο αρχηγός και μετά από εκεί και πέρα ακολουθούν όλοι οι βουλευτές. Ενώ αυτά στα άλλα τα κόμματα δεν γίνονται. Καλά, στα άλλα τα κόμματα βέβαια οι αρχηγοί διαγράφουν τους βουλευτές τους χωρίς λόγο. Mm-hmm. Έχουμε δει καταστάσεις παρακμής. Στο δικό μας το κόμμα υπάρχει αρχηγός βεβαίως, τον οποίο σεβόμαστε απόλυτα. Αλλά τον σεβόμαστε όχι γιατί ανήκει σε κάποια πολιτική οικογένεια και έπαιρνε μίζες. Τον σεβόμαστε γιατί είναι ένας άνθρωπος που πήρε αυτό το κίνημα από το μηδέν στην κυριολεξία και μας έφτασε να είμαστε σήμερα τρίτο κόμμα και να ανεβαίνουμε. Mm. Υπάρχει δηλαδή μια αξιοκρατία στο κόμμα μας. Από εκεί και πέρα, μέσα στη Βουλή, πράγματι, όταν μιλάει η Χρυσή Αυγή, φεύγουν όλοι σαν τα ποντίκια. Συγγνώμη, θέλω πάντα να το ρωτήσω αυτό, γιατί παρακολουθώ και στην τηλεόραση, σας βλέπω γενικά όλα τα κόμματα και να πω ότι αυτή εδώ η εκπομπή δεν ξεχωρίζει κανένα κόμμα και στη συνέχεια θα έρθουν και άλλοι βουλευτές.
θα πάρουμε και από εκεί συνέντευξη. Απλά μου το ζήτησε ο κόσμος. Ναι. Συμφωνούμε μαζί σας. Δηλαδή, πρέπει οι εκπομπές της τηλεόρασης να παρουσιάζουν όλες τις απόψεις. Mm-hmm. Δεν μπορείς να αποκλείσεις ένα κοινοβουλευτικό κόμμα επειδή δεν αρέσει στην οικονομική ολιγαρχία που διοικεί την Ελλάδα. Ο λόγος πάντως που φεύγουν όταν μιλάμε είναι γιατί δεν μπορούν να ακούσουν τις αλήθειες που λέμε και δεν έχουν επιχειρήματα για να απαντήσουν στα επιχειρήματά μας. Τώρα εδώ που τα λέμε, φωνάζετε και λίγο, βρίζετε και λίγο μέσα. Φωνάζουμε. Όχι μόνο εσείς, ναι, αλλά γίνεται γενικά. Έχω παρατηρήσει. Φωνούμε τους τόνους. Ναι, 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 ναι. Πότε όμως. Όταν έρχεται ένα νομοσχέδιο το οποίο είναι καταστροφή για την Ελλάδα, ναι, όταν έρχεται ο Τσίπρας, έχει πάρει ένα όχι με πάνω από 60%, ένα όχι στο μνημόνιο και έρχεται και επιβάλλει το χειρότερο μνημόνιο, θα φωνάξουμε. Εκεί δεν μπορούμε να κάθουμε να χειροκροτάμε, όπως κάνει η Νέα Δημοκρατία που ψήφισε το τρίτο μνημόνιο. Εκεί φωνάζουμε γιατί βεβαίως έχουμε δίκιο. Και όταν έχουμε δίκιο, το διεκδικούμε. Πολύ ωραία τα λέτε. Λέτε για τρίτο μνημόνιο. Τώρα έρχεται και το τέταρτο, δεν κάνω λάθος. Ναι. Είναι ακριβές αυτό που λέτε. Έρχεται και το τέταρτο μνημόνιο, διότι ο Τσίπρας είναι επιλογή. Δηλαδή, επέλεξαν οι έξω και λένε η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, οι Γερμανοί, οι οποίοι διοικούν δυστυχώς την πατρίδα μας σήμερα. Ποιος είναι ο καλύτερος για να περάσει όλα αυτά τα μέτρα? Αν τα βάλουμε με δεξιά κυβέρνηση, θα περάσουν ή θα γίνεται στο Σύνταγμα πόλεμος και θα πέφτουν τσιμέντα? Mm-hmm. Θεώρησαν ότι είναι πιο εύκολο για αυτούς να τα περάσει μια αριστερή κυβέρνηση. Και έγραψε μάλιστα προχθές η Süddeutsche Zeitung, η πιο μεγάλη γερμανική καπιταλιστική εφημερίδα, ναι, σωστά, όχι αριστερή. Πολύ σωστά. Και λέει ότι οι πιστωτές έχουν κατανοήσει ότι ο Τσίπρας είναι ο καλύτερος για να κάνει αυτή τη δουλειά στην Ελλάδα. Για να δώσει δηλαδή τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας σε ξένα χέρια. Και έχει δοθεί όλο, να πούμε την αλήθεια, δεν έχει μείνει και κάτι. Ναι, για 99 χρόνια αυτή τη στιγμή έχουν δεσμευθεί όλες οι πλουτοπαραγωγικές πηγές της πατρίδας μας. Το περιβόητο υπερταμείο που το έχει ξεκινήσει η Νέα Δημοκρατία για να είμαστε δίκαιοι και τώρα έφερε ο Τσίπρας, έβαλε τις τελικές υπογραφές. Ωραία. Εάν βγείτε εσείς λοιπόν, ναι, αν βγείτε πρώτο κόμμα. Σας το εύχομαι εξάλλου και σε όλα τα κόμματα. Λοιπόν, εάν βγείτε, τι θα αλλάξετε, τι θα κάνετε? Σε ό,τι αφορά λοιπόν τον εθνικό πλούτο της χώρας, θα καταργήσουμε το υπερταμείο και τον εθνικό πλούτο της Ελλάδας θα τον εκμεταλλεύονται Έλληνες πολίτες. Ναι. Εμείς δεν τάζουμε στους Έλληνες, κοιτάξτε, θα βγούμε, θα καταργήσουμε τον έμφυα και θα σας βάλουμε όλους στο δημόσιο, που έλεγε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Βεβαίως και θα καταργήσουμε τη φορολογία η οποία είναι παράλογη και παράνομη όπως ο έμφυα, mm-hmm, αλλά θα ζητήσουμε από τον Έλληνα πολίτη να εργαστεί. Mm-hmm. Να εργαστεί παραγωγικά. Έχει δυνατότητες παραγωγής η Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή, αν γινόταν για παράδειγμα μια σοβαρή συμφωνία με την Ρωσική Ομοσπονδία, mm-hmm, να φεύγουν τα αγροτικά προϊόντα της Ελλάδος στη Ρωσία, θα βγάζαμε πολλά λεφτά ως Έλληνες και θα μπορούσαν χιλιάδες ελληνικές οικογένειες να στραφούν στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική παραγωγή και να βγάζουν χρήματα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας ορυκτός πλούτος. Υπάρχει πετρέλαιο, ναι, και φυσικό αέριο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Αυτό δεν το λέω εγώ, δεν είναι δική μου άποψη. Όχι, έχει έρθει η Deutsche Bank και τα έχει κοστολογήσει όλα αυτά τα πράγματα, τον οποίο δεν τον εκμεταλλευόμαστε. Ποιος είναι ο λόγος που δεν κάνουν κάτι? Γιατί, ναι, γιατί αυτό ακούγεται εδώ και ένα χρόνο, δεν κάνω λάθος. Αυτό και έχει ξεκινήσει από το 1973, για να είμαστε ακριβείς, ναι, να βγάζει τώρα, πετρέλαιο στη Βουλή, η Ελλάδα. Στη Βουλή πολύ έντονα το θέσατε εσείς το θέμα, ναι, αν το θυμάμαι 12. Καλά, και από εκεί και πέρα, ναι, από το 2012. Ναι, συγγνώμη. Από το 2012 και πέρα, φέραμε και νομοσχέδιο. Ναι, ποιο να είναι ο λόγος? Γιατί υπάρχουν, δεν είναι μόνο αυτό, υπάρχουν και άλλα που θα μπορούσαν να να γίνουν και δεν γίνονται. Ακούγεται κάπως τρελό. Δηλαδή, έχεις φυσικό αέριο, ας πούμε, στη νότια της Κρήτης και δεν το παράγεις. Ναι, ποιος που ο λόγος? Από τη στιγμή που η Κύπρος βγάζει φυσικό αέριο, το Ισραήλ, η Αίγυπτος, ναι, βγάζει φυσικό. Ποιος, ναι, είναι ο λόγος? Ο λόγος εφαρμογής του μνημονίου είναι να καταστραφεί η ελληνική οικονομία για να έρθουν στη συνέχεια, όταν δεν θα έχεις απολύτως τίποτα, οι δανειστές σου και να σου πούν: αφού δεν έχεις να μας πληρώσεις, δεν πειράζει, κανένα πρόβλημα, φέρε μας το φυσικό αέριο. Σωστά. Φέρε μας τον ορυκτό σου πλούτο. Αυτό είναι όλο το σχέδιο. Γιατί ξέρετε ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ένα προτεκτοράτο ξένων δυνάμεων. Οι ξένες δυνάμεις έχουν αντιληφθεί ότι έχουμε πλούτο και σου λέει: ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να τα πάρουμε αυτά τα λεφτά? Να καταστρέψουμε την οικονομία τους μέσω, ας πούμε, της παράλογης φορολόγησης. Γιατί όταν έχεις ύφεση, δεν ανεβάζεις τους φόρους. Όχι, αυτό βέβαια το ξέρουν οι πρωτοετής φοιτητές των οικονομικών επιστημών. Μειώνεις τους φόρους για να έχει τη δυνατότητα η οικονομία να αναπτυχθεί. Εδώ ανεβάζουν τους φόρους, να φύγουν όλοι οι Έλληνες στο εξωτερικό, να μην υπάρχει παραγωγή, να μην υπάρχει πρωτογενής τομέας, να μην υπάρχει εθνική οικονομία και έτσι πολύ εύκολα στη συνέχεια να σου πούν: α, το χρέος δεν το πλήρωσες, φέρε μας την περιουσία το σου. Το χρέος, μια που λέμε τώρα για χρέος, ναι, πού πήγε το μυαλό μου? Τελικά η Ελλάδα χρωστάει ή δεν χρωστάει? Αυτό δεν μπορείς να το ξέρεις αν δεν γίνει λογιστικός έλεγχος στο χρέος. Δηλαδή δεν μπορώ να σου πω εγώ τώρα τι χρωστάει η Ελλάδα και τι μάλλον τι χρωστάει νομίμως η Ελλάδα. Αυτό που είχε γίνει τότε με τη Γερμανία τότε. Λοιπόν, υπάρχει το κατοχικό δάνειο. Το κατοχικό δάνειο, ναι, λοιπόν, το έχει αναγνωρίσει ακόμα και η γερμανική κυβέρνηση κατοχής το 40 και μας το πλήρωνε. Σωστά. Γιατί δεν κάνουμε κάτι όμως? Ο Τσίπρας έλεγε πριν τις εκλογές ότι θα εγγράψουμε στον προϋπολογισμό το κατοχικό δάνειο. Το θα, εντάξει, το έχουμε ακριβώς ακούσει και από άλλου. Και κάνει την Πολοτούμπα και επειδή τώρα συζητάμε στη Βουλή τον προϋπολογισμό, τελείωσε δηλαδή το Σάββατο, έγινε η ψήφιση του προϋπολογισμού
Και έγινε ολόκληρη φασαρία για αυτό το θέμα. Ύψωσα τους τόνους, πάλι με κατηγορήσαν στα κανάλια ότι τους έβριζα. Θυμήστε μου, συγγνώμη, ποιος έφυγε πάλι. Γιατί όλο και κάποιος φεύγει. Όλοι φεύγουν. Σας μιλάς στο τέλος σε κενά έδρανα. Λοιπόν, στην περίπτωση του κατοχικού δανείου, τους είπα ότι. Και ο κύριος Καμίνης έφυγε, αν δεν κάνω λάθος, από κάποια. Ναι, υπάρχουν τα βίντεο αυτά στο διαδίκτυο, μπορείτε να τα δείξετε κιόλας. Όχι μόνο στη Βουλή και στο Δημοτικό Συμβούλιο των Αθηνών. Μάλιστα, μίλησε ότι θα φέρει και την αστυνομία. Ναι, εντάξει, έχουν την αστυνομία. Καλά ενημερωμένοι όμως. Φέρνουν τα μάτα, α πούμε, μια άλλη φορά είχε μπει μέσα όλη η φρουρά της Βουλής και είχε κάτσει στα έδρανα, ανάμεσα στα έδρανα της Χρυσής Αυγής και των άλλων κομμάτων. Όπως μπαίνουν τα μάτια στο γήπεδο, είναι Ολυμπιακοί με Παναθηναϊκούς, έτσι κάνουν και σε εμάς. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το κατοχικό δάνειο, που είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, η Ελλάδα έχει δίκιο σε αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, η συνθήκη των Παρισίων το 1946, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγνώρισε ότι η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα. Και είναι εκατοντάδες τα δισεκατομμύρια ευρώ. Ρωτήστε και τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο, τον πρόεδρο Δημοκρατίας. Είχε κάνει ολόκληρη μελέτη για το θέμα και είχε κάνει δική του αναφορά. Για ποιο λόγο τώρα δεν τα διεκδικούμε? Δεν τα διεκδικούμε γιατί τους πήρα τηλέφωνο η Μέρκελ, όταν είχε πρωτοξεκινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ να πετάει τις αντιμνημονιακές κορώνες, λίγο πριν κάνει την κολοτούμπα. Και τους είπε: τι είναι αυτά που λέτε? Άκουσα στη Βουλή ότι θα δεσμεύσετε το Ινστιτούτο Γκέτε και τη γερμανική περιουσία στην Ελλάδα. Πάρτε τα πίσω αυτά. Και με το τηλέφωνο της Μέρκελ τα πήραν όλα πίσω. Και δεν έχουν προχωρήσει στη διεκδίκηση αυτού του δανείου. Αυτό είναι ένα πραγματικό χρέος. Δηλαδή, το χρέος της Γερμανίας προς την Ελλάδα είναι ένα πραγματικό χρέος που αναγνωρίζεται με βάση το διεθνές δίκαιο. Αυτό που παρουσιάζουν τώρα ως χρέος της Ελλάδας προς τη Γερμανία, αυτό είναι μεγάλη απάτη. Δεν υφίσταται. Το μεγαλύτερο ποσοστό του. Mm-hmm. Όταν είχαν έρθει οι Γερμανοί βουλευτές εδώ στη Βουλή, και αυτό είναι ένα βίντεο που μπορεί να το αναζητήσει κανείς μόνο στο διαδίκτυο βέβαια, δεν το δείχνουν στις τηλεοράσεις, τους είχα πει ότι εξάγουν διαφθορά, διότι με τις Siemens μας κάνανε ζημιά 2 δις ευρώ στην ελληνική οικονομία. Και από την άλλη, βέβαια, μας χρωστάνε. Αυτοί μας χρωστάνε. Και πρέπει να δούμε τι χρωστάει ο καθένας, δηλαδή, αυτή τη στιγμή. Και να μιλήσουμε για συμψηφισμό εν τέλει του χρέους της Ελλάδας προς τη Γερμανία και του αντίστοιχου χρέους της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Ωραία, τι θα κάνατε, βγαίνατε εσείς τώρα πρώτο κόμμα, ξαναλέω. Αν ήμασταν εμείς πρώτο κόμμα, λοιπόν. Σε αυτή την υπόθεση. Συγκεκριμένα πράγματα. Καταρχήν, σε ό,τι αφορά το μνημόνιο συνολικά, δεν θα υπογράφαμε αυτό που υπέγραψε ο Τσίπρας το 2015 μετά το δημοψήφισμα. Ναι. Εκείνο το βράδυ που ήταν ο Τσίπρας, η Γερμανία έφυγε από εδώ με ένα όχι 60%, συνάντησε τους διεθνείς τοκογλύφους. Και έγινε αυτή η διαπραγμάτευση που διαπραγματευόμουν, λέει, για ώρες και τελικά είπε ναι σε όλα. Που ένα παραλυπόμενο. Αυτό γίνεται μόνο στην Ελλάδα, να ξέρετε. Αυτό δεν υπάρχει πουθενά. Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο, βεβαίως. Τότε λοιπόν βγήκε ο Ντόναλντ Τούσκ, αυτός ο Πολωνός, ο οποίος είναι ο μεγαλύτερος Ευρωπαίος παράγοντας, ας πούμε. Και λέει, είπα στη Μέρκελ και στον Τσίπρα εκείνο το βράδυ, υπογράψτε να τελειώνουμε γιατί καταστρέφεται την Ευρωζώνη. Προσέξτε, δεν είπε ότι καταστρέφεται την οικονομία της Ελλάδας. Αν ο Τσίπρας δεν υπέγραφε τότε το τρίτο μνημόνιο, η προειδοποίηση ήταν καταστρέφεται η Ευρωζώνη. Θα υπήρχε μέσω του τεράστια εξέλιξη σε επίπεδο οικονομικό, ενδεχομένως και σε όλο τον κόσμο. Γιατί η παγκόσμια οικονομία σήμερα είναι μια φούσκα, έτσι. Τα λεφτά τι είναι, τα λεφτά σήμερα είναι χρήματα που τα τυπώνουν. Έχει ένα τυπογραφείο, ας πούμε, στις Βρυξέλλες και τυπώνει χαρτί και βγάζει ευρώ. Και δεν έχουν καμία σχέση οι αριθμοί οι οποίοι προκύπτουν από την υπόθεση αυτή με την πραγματική οικονομία, με το τι παράγει το κάθε κράτος. Μια που λέμε τώρα ευρώ, ευρώ ή δραχμή τελικά. Η μόνη λύση για να πάρει τα πάνω της η ελληνική οικονομία εν τέλει είναι το εθνικό νόμισμα. Δεν μπορεί αλλιώς η Ελλάδα να προχωρήσει. Γιατί όταν μπήκαμε στο ευρώ, όπως ξέρετε πολύ καλά τότε επί Σιμίτη και Παπαντονίου, όλα τα στοιχεία που δόθηκαν ήταν πλαστά. Ήταν ένα σχέδιο της Γερμανίας να δημιουργήσει μια Ευρώπη γερμανοκεντρική, που το κέντρο Γερμανία θα ελέγχει όλες τις εθνικές οικονομίες. Και βάλανε μέσα την Ελλάδα, μας δώσανε τότε άφθονα δάνεια, αλλά τα πήρανε πίσω τα δάνεια αυτά. Δηλαδή, αγοράζαμε αυτοκίνητα Volkswagen, ψυγεία Siemens και μέσω των δανείων αυτών επέστρεφαν τα λεφτά και είχε ανθίσει η γερμανική οικονομία. Λοιπόν, ήταν μια μεγάλη απάτη η υπόθεση της εισόδου της Ελλάδος στην Ευρωζώνη και αποδείχθηκε η οικονομική μας καταστροφή. Σας έχω ακούσει να μιλάτε πάρα πολλές φορές στη Βουλή για το θέμα αυτό, για το μεγάλο σκάνδαλο για τη Siemens. Τι γίνεται? Την καθαρίσανε τη Siemens. Ο Στουρνάρας υπέγραψε ως Υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης Σαμαρά Βενιζέλου τον εξοδικαστικό συμβιβασμό με τη Siemens, ο οποίος λέει ότι εντάξει, σύμφωνα με την Ελληνική Βουλή, χάσαμε 2 δις εξαιτίας της μίζας που μοιράστηκε αφιδώς. Αλλά τώρα τα βρίσκουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα και μάλιστα ως αντάλλαγμα λέει, δεν κάνω πλάκα τώρα, μπορεί να τα ακούει ο κόσμος και να λέει ότι αυτός κάνει πλάκα. Είναι αλήθεια. Ως αντάλλαγμα θα σας κάνουμε, λέει, μαθήματα κατά της διαφθοράς. Θα έρθουν οι διεφθαρμένοι μυζαγόροι της Siemens και θα κάνουν μαθήματα κατά της διαφθοράς σε υπαλλήλους του ελληνικού κράτους. Και αυτό το δεχτήκανε και έρχεται σε μια επιτροπή ο Στουρνάρας και όλα τα κόμματα πλην της Χρυσής Αυγής και το ΚΚ που το παίζει αντικαπιταλιστικό
Λέει εντάξει, λέει καλά έκανε ο Στουρνάρας, κανένα πρόβλημα. Και μετά λένε σε μένα γιατί φώναζε στο Στουρνάρα και έκανε λόγια φασαρία, ας πούμε. Γιατί αυτά που γίνονται είναι σε βάρος του ελληνικού δημοσίου. Ναι, και εμείς εδώ μέσα στη Βουλή έχουμε δώσει έναν όρκο να υπερασπισόμαστε το εθνικό και το δημόσιο συμφέρον. Και όταν βλέπεις να γίνεται μια ληστεία μπροστά στα μάτια σου, ασφαλώς δεν θα φωνάξεις. Θα παρέμβεις με κάθε μέσο για να το σταματήσεις αυτό. Έτσι το έγκλημα. Είναι. Έχω ακούσει πρόσφατα και διάβασα βέβαια. Διάβασα σε ένα περιοδικό The Weekend, αν δεν κάνω λάθος. Διορθώστε με αν είναι το έτσι. The Weekend έχω The Week, είναι, συγγνώμη. Είναι ένα αμερικανικό περιοδικό πολύ, πολύ έγκυρο, θα έλεγα. The Week, λοιπόν, από ένα περιοδικό του εξωτερικού. Λοιπόν, ότι είστε εδώ στην Ελλάδα το μοναδικό κόμμα που συμφωνείτε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Όχι, αυτό έχει κυκλοφορήσει και στο διαδίκτυο βεβαίως. Ναι, εγώ ναι, 4 Οκτωβρίου, ένα μήνα δηλαδή πριν εκλεγεί ο Ντόναλντ Τραμπ, είχα βγει στο βήμα της Βουλής και είχα πει ο επόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ θα είναι ο Τραμπ. Αυτό μπορείτε να το δείτε και εσείς στο διαδίκτυο, να το προβάλλετε αν θέλετε να το δουν και οι τηλεθεατές σας. Και το περίεργο βέβαια είναι ότι τον επόμενο πρόεδρο των ΗΠΑ, λέω, ο οποίος βέβαια είναι πατριώτης, είναι κατά της παγκοσμιοποίησης, είναι κατά της λαθρομετανάστευσης, έχει πολύ σωστές θέσεις, στην Ελλάδα μόνο η Χρυσή Αυγή τον στηρίζει. Ναι. Η άλλη, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ στηρίζουν την Κλίντον, η οποία μισεί την Ελλάδα. Ναι, και γι' αυτό την έχει πατήσει βέβαια για τους περισσότερους, εντάξει, που νομίζουν αυτό. Εντάξει, υπόψη είστε τώρα. Όχι, ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας είχαν πει υπέρ της Κλίντον και τα είχαν βάψει μαύρα όταν δεν εξελέγει, όπως τα βάψανε μαύρα και οι Αλβανοί και ο Ερντογάν, για να είμαστε ακριβείς. Εμείς υποστηρίξαμε τον Τραμπ και βεβαίως να υπάρχει ένας διάβλος επικοινωνίας και με ανθρώπους οι οποίοι είναι στο περιβάλλον του. Για πείτε μου τώρα, γιατί εδώ στην Ελλάδα το να λες ότι είσαι Έλληνας. Είναι ρατσισμός. Είναι ρατσισμός, ναι. Ενώ έχω ταξιδέψει, έχω πάει μη σας πω σε όλο τον κόσμο. Όταν κατεβαίνω στο αεροδρόμιο, βλέπω παντού σημαίες. Π.χ. θα πας στην Ιταλία, ιταλικές σημαίες. Θα πας στην Τουρκία, σημαίες. Εδώ στην Ελλάδα, τις σκένε, ναι, τις σημαίες. Όχι μόνο αυτό, στο εξωτερικό, προχωράς στο δρόμο και έχουν ακόμη και στα μαγαζιά. Ναι. Υπάρχει παντού η σημαία του. Εδώ, τους, έτσι. Εδώ δεν υπάρχει ελληνική σημαία. Είναι κακό αυτό. Και ναι, ειδικά και τα νέα τα παιδιά, και εκεί θα ήθελα λίγο να σταθούμε αν θέλετε. Τα νέα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, γιατί καίνε την ελληνική σημαία, πού οφείλεται αυτό, τι έχει γίνει. Καλά, δεν είναι Ελληνόπουλα, αυτά είναι κάτι κοπρόσκυλα τώρα, ναι, στο Πολυτεχνείο. Μήπως που είναι και Αλβανοί μέσα. Αλλά δεν είναι, όχι, ναι, αφού τώρα αυτούς που πιάσανε, λέει, στα επεισόδια που καίγανε πάλι την Αθήνα, ήταν οι μισοί, ήταν, λέει, πρόσφυγες. Ναι. Δηλαδή τους φέρανε τους πρόσφυγες και μας καίνε κιόλας. Και υπάρχουν και κάποιοι αλήτες οι οποίοι εντάξει είναι ελληνικής καταγωγής, αλλά έχουν αφελληνιστεί. Ναι. Γιατί γίνεται, αυτό είναι ένα σχέδιο πολύ παλιό, είναι το σχέδιο Κίσιγκερ. Είχε πει ο Κίσιγκερ το 1974 ότι τον Έλληνα, επειδή είναι ανυπότακτος λαός, πρέπει να τον χτυπήσεις στην παράδοσή του, στον πατριωτισμό του, στην ορθοδοξία, στη θρησκεία του. Και αυτό γίνεται σήμερα, δηλαδή, με απλά λόγια. Αν ο εθνικισμός των Ελλήνων αφυπνιστεί, ξέρουμε πολύ καλά ότι θα διεκδικήσουμε αυτά τα οποία κατέχουμε. Αυτό που έλεγα προηγουμένως για τα ενεργειακά κοιτάσματα και τον εθνικό πλούτο της Ελλάδος, ο Έλληνας θα τα διεκδικήσει. Ωραία. Δεν το επιθυμούν αυτό, γι' αυτό το λόγο βλέπετε αυτά τα φαινόμενα. Ωραία, αυτά και θα τα πούμε σε λίγο. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Γεια σας, εδώ είμαστε και πάλι, εδώ στην εκπομπή μεταξύ μας και βρισκόμαστε στη Βουλή, όπως είπαμε και πριν. Έχουμε έρθει εδώ στα γραφεία της Χρυσής Αυγής για να πάρουμε συνέντευξη από τον αγαπημένο μας τον Ηλία εδώ, τον Κασιδιάρη. Λοιπόν, μιλούσαμε για διάφορα θέματα πριν, για πολύ σημαντικά θέματα. Εγώ θα ήθελα να σταθούμε λίγο σε ένα πολύ προσωπικό, έτσι, δικό σου θέμα, εάν θα ήθελες βέβαια. Μάλιστα. Αν δεν το θέλεις, σταματάμε, ναι, και ναι, πάμε σε άλλη ερώτηση. Απαντάμε σε όλες τις ερωτήσεις. Ωραία, ευχαριστώ πάρα δεν πολύ. Τίποτα. Για τη φυλακή, πώς αισθανθήκατε, μάλλον πώς αισθάνθηκες, πώς ήταν, γιατί δεν είναι και... Ήταν λίγο περίεργο δεν αυτό. Είναι λίγο. Πολύ, δεν ξέρω. Πώς αισθάνθηκες. Είναι λίγο πρωτότυπο, ξέρετε, αυτό και που συνέβη. Και συγγνώμη που το ρωτάω τώρα. Όχι, αλλά... Καλά κάνετε και ρωτάτε. Λοιπόν, είναι λίγο περίεργο αυτό που μας συνέβη. Πήγαμε στη φυλακή και δεν υπήρχε μια αιτιολογία. Συνήθως, δηλαδή, κάνεις μια ληστεία, πας φυλακή. Κάνεις μια κλοπή, πας φυλακή. Εμείς παίρναμε ψήφους και γι' αυτό το λόγο πήγαμε φυλακή. Δηλαδή, το αιτιολογικό που μας βάλανε ήταν για γέλια, πραγματικά. Δηλαδή τι ήτανε. Εμένα τι... το αιτιολογικό ήταν ότι είχε ένα όπλο ο πατέρας μου στο σπίτι κάποιων δεκαετιών, ένα κυνηγητικό όπλο με άδεια. Όχι όλη η Ελλάδα. Ναι, όλη η Ελλάδα με άδεια από την αστυνομία κανονικά. Πήγα στην ανάκριση την πρώτη φορά, μου λέει ο ανακριτής δεν υπάρχει. Είχε τα άδεια, λέει, φύγετε. Και που βγήκα τότε και έσπασα κάτι κάμερες, ας πούμε, ήμουν λίγο τρελαμένος. Και μετά από 6 μήνες
αφού έχουν γίνει ευρωεκλογές, έχει χτυπήσει το κόμμα διψήφιο ποσοστό σχεδόν. Mm-hmm. Έχουμε πάρει 17% στο Δήμο της Αθήνας. Παρεμβαίνει ο Σαμαράς, παίρνει τα τηλέφωνα, έχουν βγει αυτά στη φόρα, δίνει εντολή στον εισαγγελέα και προφυλακίζομαι. Αδικία, άρα, μεγάλη αδικία. Ήταν αδικία και γι' αυτό το λόγο δεν με πήρε και από κάτω, όπως και τον αρχηγό και τους υπόλοιπους βουλευτές. Δηλαδή, αν πήγαινε στη φυλακή έχοντας κάνει μια παράνομη πράξη, είναι τελείως διαφορετικό από το να πας μέσα στη φυλακή επειδή το σύστημα σε πολεμάει. Δηλαδή το είδαμε και λίγο ως υπερήφανοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουμε ένα πόλεμο αυτό το πράγμα. Όλοι πιστεύανε, να πω την αλήθεια, ότι μετά από αυτό το συμβάν ότι θα διαλυθεί το κόμμα. Ναι, αυτό ήταν το σχέδιο. Ο κόσμος είδε κάτι άλλο. Είδε ότι ενωθήκατε, ναι, ακριβώς, και πιο πολύ, αλλά ενωθήκατε και μέσα στη φυλακή, έμαθα. Αυτό είναι αλήθεια. Έρχεσαι πιο κοντά με τους ανθρώπους, ναι, υπό δύσκολες και σκληρές συνθήκες. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για έναν άνθρωπο. Αθώο άνθρωπο να ζει τη ζωή του μέσα στη φυλακή. Είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να σου συμβεί αν είσαι υγιής. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο. Αλλά το αντιμετωπίσαμε με περηφάνεια, θα έλεγα, γιατί ήταν πρωτότυπο. Δεν έχει ξαναγίνει όλο το. Έγραψα και βιβλίο για το θέμα αυτό, να σας το δώσω στη συνέχεια. Το ημερολόγιο της φυλακής, που περιγράφω όλα τα βιώματα, πώς αντιμετωπίσαμε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, να πω και μια λεπτομέρεια. Συμβολικά, η πτέρυγα που μας είχαν ήταν κολλητά με την πτέρυγα των τρομοκρατών. 17 Νοέμβρη και λοιπόν, για να περάσει το μήνυμα στον κόσμο ότι κοιτάξτε, είναι κάτι σαν τρομοκράτες κι αυτοί. Ναι. Ο κόσμος το είδε διαφορετικά όμως στο τέλος. Ναι. Και ενώ ήμασταν πέμπτο κόμμα το 2012, γίνονται εκλογές το 2015, είμαστε όλοι μέσα στη φυλακή. Mm-hmm. Δηλαδή, είχα κάνει ένα πλαστικό τραπεζάκι, γιατί δεν επιτρέπονται τα ξύλινα. Πώς ήταν μέσα, αλήθεια, και συγγνώμη που σε ρωτάω πάλι. Πώς ήταν μέσα οι συνθήκες. Λειτουργούσαμε ως εκλογικό κέντρο, ας πούμε, με το καρτοτηλέφωνο της φυλακής ως το εκλογικό κέντρο του κόμματος. Ναι. Σε συνθήκες άθλιες, βέβαια. Πώς να είναι οι συνθήκες εντός. Οι συνθήκες ήταν άθλιες. Προσπαθούσα όμως να εκμεταλλευτώ αυτό το χρόνο του εγκλεισμού. Έγραψα 3 βιβλία. Πολύ γυμναστική έκανα, γιατί έχεις άπλετο χρόνο. Οπότε μπορείς να κάνεις γυμναστική με τα ελάχιστα μέσα που διαθέτεις. Και μέσα από αυτή την αθλειότητα που βιώνει ένας άνθρωπος που είναι αναγκασμένος να ζει σε περιορισμό, καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποια πράγματα και κυρίως να δείξουμε στους πολίτες ότι θα αντισταθούμε πραγματικά. Δηλαδή, δεν είμαστε σαν τον Τσίπρα που έλεγε προεκλογικά τα δικά του και μετά έκανε κολοτούμπα. Εμείς είπαμε κάποια πράγματα και τα τηρούμε μέχρι τέλος. Και φυλακή να πάμε, δεν αλλάζουμε τις απόψεις μας. Και αυτό το κατάλαβε ο κόσμος. Εσείς πολύ καλά αντέξατε εκεί μέσα, ναι, στη φυλακή. Εγώ αναρωτιέμαι πώς άντεξε ο αρχηγός σας. Γιατί είναι βρίσκεται σε μία άλλη ηλικία, να πω την αλήθεια. Και ο κύριος Παπάς, ο Χρήστος. Ναι, αυτοί οι άνθρωποι που είναι. Είναι σκληρή. Σαφώς. Είναι σκληρή. Δεν ήταν οικογένειες άδικο. Ήταν το πρόβλημα. Και οικογένειες, ναι. Δηλαδή ο αρχηγός, ο Χρήστος, ο Παπάς, ο Γιάννης ο Λαγός, τα άλλα τα παιδιά δεν είχαν πρόβλημα μέσα. Είχαν οικογένειες. Και εγώ το ίδιο αντιμετώπισα. Εγώ γέλαγα. Ας πούμε, αν έχετε δει και που μας πηγαίνουν μέσα, κάνουμε πλάκα. Αν δείτε το σχετικό υλικό. Το θέλει πολύ δύναμη πάντως. Εντάξει, ναι. Αλλά όταν βλέπεις, έρχονται οι γονείς σου για παράδειγμα επισκεπτήριο, το βλέπεις ότι είναι άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Ναι. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα δηλαδή του εγκλεισμού, ότι οι άνθρωποι του περιβάλλοντος, του φιλικού, του στενού, του οικογενειακού, το αντιμετώπισαν χειρότερα από ό,τι εμείς οι το βιώσαμε. Έπαινες αρκετά γράμματα. Έμαθα, σου έγραφε και όλος ο κόσμος. Λαμβάναμε, ερχόταν η αλληλογραφία της Χρυσής Αυγής σε κούτες. Ειδικά στις γιορτές και τα λοιπά, σε κούτες. Υπάρχει μεγάλη αγάπη και στήριξη από τους πολίτες. Εδώ δεν ξέρω αν θυμάστε, είχαμε δει επωνύμους. Είχε βγει ο Νότης ο Σφακιανάκης τότε. Ναι, ο Νότης, λέει, σε ρωτούσα. Ναι, ναι. Και λέει τότε που είχε προφυλακιστεί ο αρχηγός, που βάζετε τον αρχηγό του κόμματος, λέει, που τον βάζετε μέσα στη φυλακή. Είχε αποκαλέσει γουρούνι και το Βενιζέλο, μάλιστα. Κι όμως έχει παρεξηγηθεί ο Νότης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στο εξωτερικό ο κάθε καλλιτέχνης έχει τα πιστεύων του, έτσι. Δεν μπορείς να πεις εσύ στον καθένα το τι θα ψηφίσει. Ναι. Και το τι θα πιστεύει. Εδώ στην Ελλάδα τους ενοχλεί αυτό. Είναι τόσο δημοκράτες. Ναι. Πάντως, ο Νότης, θα έλεγα, έχει παρεξηγηθεί από ένα σύστημα. Εγώ τον σέβομαι προσωπικά. Είναι ένας καταπληκτικός καλλιτέχνης και από εκεί και είναι πέρα. Είναι καταξιωμένος. Ναι. Δεν μπορούν να ακουμπήσουν. Όχι, βέβαια. Επειδή ακριβώς είναι κορυφή στο αντικείμενό του, δεν μπορούν να τον ακουμπήσουν. Ναι. Αλλά από τον κόσμο δεν έχει παρεξηγηθεί. Εγώ ξέρω ότι ο κόσμος το εκτιμά αυτό. Δηλαδή το να έχεις το θάρρος της γνώμης σου και να τα λες. Ναι, όχι από όλους. Έχει παρεξηγηθεί όμως. Γιατί από το σύστημα. Από αυτούς που έχουν τις εκπομπές στα μεγάλα κανάλια, τις πρωινές, από αυτούς. Και λίγο από τον κόσμο, να πω την αλήθεια, γιατί μεταξύ μας δεν είναι και όλοι. Δεν ψηφίζουν όλοι η Χρυσή Αυγή. Ακριβώς. Υπάρχει μια μειοψηφία, ναι, η οποία μισεί τη Χρυσή Αυγή. Αλλά η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών, ακόμα και αυτοί που δεν μας ψηφίζουν, γιατί εγώ το βλέπω γιατί κυκλοφορώ. Ναι. Ακόμα και αυτοί που δεν ψηφίζουν έρχονται και μου λένε: εγώ δεν σας ψηφίζω, ψηφίζω άλλο. Αλλά μπράβο, έτσι όπως τα λέτε. Χρειάζεται μέσα στη Βουλή να είναι μια φωνή η οποία να τους λέει την αλήθεια και να τους ενοχλεί αυτό το πράγμα. Η πλειοψηφία το εκτιμά αυτό που κάνουμε.
Και είναι πολύ πιθανό στο μέλλον να μας ψηφίσει η πλειοψηφία. Μπορεί να μην ψηφίζει ακόμα, αλλά στο μέλλον είναι πιθανό να μας ψηφίσει. Σας έχει αφιερώσει και κάποιο τραγούδι ο Νότης? Είχε γράψει ένα τραγούδι, «Φτούξε ελευθερία σε όλα τα θηρία», έλεγε. Και ήταν για την περίοδο που ήμασταν έγκλειστοι. Και... αλλά έχει γράψει πολλά ωραία. Και τώρα και στο καινούργιο το δίσκο άκουσα αρκετά ωραία πατριωτικά και αντιμνημονιακά τραγούδια. Ναι, ναι. Και όπως είπαμε, έχει παρεξηγηθεί, όπως το είπατε κι εσείς πριν, έχει παρεξηγηθεί και από τους συναδέρφους. Μάλιστα, δεν θυμάμαι ποια τραγουδίστρια ήταν τώρα αυτή. Δεν ενθυμούμαι που είπατε, εγώ δεν θα τραγουδήσω με τον Νότη, διότι ο Νότης στηρίζει τη Χρυσή Αυγή. Ναι, αλλά όποιος καλλιτέχνης έχει πει θετικά σχόλια υπέρ μας, τον κυνηγάει το σύστημα μετά. Θυμάμαι και τον Πέτρο τον Γαϊτάνο που είχε βγει, είχε πει, εντάξει, καλά κάνει η Χρυσή Αυγή. Όταν είχαμε κάνει κάποιες ενέργειες κατά της παρανομίας με το παράνομο εμπόριο κτλ. Καλά κάνει. Και τον κυνηγούσαν το πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τον έβριζαν. Ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος πολύ ήπιον τόνον άνθρωπος. Πάρα πολύ ήπιος. Δεν μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς ακραίο. Γενικά υπάρχει ένα κλίμα τρομοκρατίας. Όποιος εμφανιστεί τώρα σε οποιοδήποτε, σε κάποιο μέσο ενημέρωση, σε οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, σε μια δημόσια υπηρεσία και πει κάτι υπέρ της Χρυσής Αυγής, προσπαθούν να τον τρομοκρατήσουν. Γιατί αυτό στη συνέχεια, όταν αρχίσει κάποιος παίρνει το θάρρος και μιλάει δημόσια υπέρ μας, μετά βρίσκει μιμητές. Mm-hmm. Και από ένα σημείο και μετά ξεφεύγει το πράγμα. Και σου λέει, άμα ξαναπάει η Χρυσή Αυγή 18-20%, θα μας δέσουν αυτή τη φορά. Ωραία. Βρισκόμαστε στο 2016, σιγά σιγά βαδίζουμε στο 2017 και από εκεί και πέρα τι βλέπουμε στους δρόμους, βλέπουμε ανθρώπους να πεινάνε. Βλέπουμε Έλληνες να πεινάνε. Ναι. Ξένος τους ταΐζει το κράτος. Ναι, λοιπόν, και μάλιστα αναγράφεται και στο ίντερνετ και τα λοιπά. Σας παρακαλούμε πάρα πολύ για τους άστεγους και για τους πεινασμένους, ναι. Λένε άνθρωποι. Περισσότεροι είναι Έλληνες. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, αφήστε μία σακουλίτσα σε κάποιο δέντρο, σε κάποιο μέρος ή μία κουβερτούλα. Μήπως αυτοί οι άνθρωποι προσοχή μπορέσουν. Μόνο, λίγη προσοχή θέλει, γιατί έχει βγει και ο αντιρατσιστικός νόμος, όπως ξέρετε, mm-hmm. που ήταν φωτογραφικός νόμος για τη Χρυσή Αυγή, που απαγορεύει την κοινωνική αλληλεγγύη στους Έλληνες. Ναι. Δηλαδή, θυμάστε που κάναμε σε Σίτια. Mm-hmm. Όταν παίρναμε χρηματοδότηση για ένα εξάμηνο, γιατί μας την κόψανε. Θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Να γιατί έκανα ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο. Ακριβώς. Να το πω και στον κόσμο ότι τώρα δεν παίρνει φράγκο η Χρυσή Αυγή από το κράτος. Έχει βγει νόμος ειδικός που λέει στη Χρυσή Αυγή δεν θα δίνουμε χρηματοδότηση. Γιατί η Χρυσή Αυγή όταν πήρε τα λεφτά, mm-hmm. δεν πήραμε αμάξια. Δεν πήραμε βίλες. Ναι. Λέμε θα κάνουμε σε Σίτια και κάναμε εδώ στο Σύνταγμα στην πλατεία. Στο Σύνταγμα και έκανε ένα βουνό από τρόφιμα. Έκανα ρεπορτάζ εκείνη την περίοδο, όπως σας είπα και πριν, και έτυχα πάνω σε εκείνη τη διανομή τροφίμων. Τη διανομή, μπράβο, στο Σύνταγμα που ήρθε η αστυνομία. Και έπεσε ξύλο. Έπεσε επίσης πάλι ξύλο, χημικά κτλ. Και δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Γιατί δόθηκε η εντολή να μαζέψουν τα τρόφιμα. Δεν θα μπορούσαν να περιμένουν, δεν λέω για τους αστυνομικούς, για τους οποιοδήποτε. Είχαν μαζευτεί διάφοροι. Ναι, να δώσετε τουλάχιστον αυτά τα τρόφιμα, ναι. Να πάνε εκεί που ανήκουν. Έτσι. Εγώ αυτή την απορία είχα, δηλαδή, και εγώ βλέποντας την εικόνα. Και αν ήθελαν μετά να κάνουν κάτι τις, αν ήθελαν πάλι να σας μηνύσουν. Ναι, μπορούσαν να μας πάνε μετά δικαστικά, σε ασυλία. Δηλαδή, ας περνούσαν αυτές οι ώρες. Ναι, γιατί είχαν έρθει εκεί ηλικιωμένοι, αν θυμάστε, ήταν με τα καροτσάκια οι κυρίες και φάγανε τα χημικά δηλαδή. Ήταν στη σειρά για να πάρουν λίγο κρέας, ήταν και για εορταστικές ημέρες τότε. Γιατί το κάνανε αυτό, μάλλον για να μας πάσουν τον τζαμπουκά, πιστεύω. Ότι κοιτάξτε, εμείς είμαστε το κράτος, δεν επιτρέπουμε στη Χρυσή Αυγή να κάνει, αντί να πούνε αλληλεγγύη, mm-hmm. γιατί αυτό ήταν αλληλεγγύη προς τον Έλληνα, το λέγανε σε σίτιο μίσους. Ωραία, και μου είχε δοθεί εντολή τότε, θυμάμαι, να πάμε στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Ναι. Γιατί θα τα. Το μεταφέραμε μετά. Πήγαμε, δηλαδή, έπεσε εδώ το ξύλο, δεν μπορούσε. Μετά είχε πέσει πάνω στα κρέατα χημικό, δεν μπορούσε να το μοιράσει. Και λέμε, μεταφερόμαστε στα γραφεία και ήρθαν οι πολίτες εκεί στα γραφεία και κάναμε τη διανομή. Και μετά, βέβαια, επειδή εμείς μας κόβουν τη χρηματοδότηση και βάζουμε οι βουλευτές τα χρήματά μας και συνεχίζουμε τα συσίτια. Και λένε τώρα πρέπει να βγάλουμε ειδικό κάθε νόμο. Κάθε βουλευτής, εάν επιτρέπετε, πόσα έδινε, αν επιτρέπετε. Ο βουλευτής, τα έχουμε βγάλει. Αυτά είναι στη διαφάνεια. Δηλαδή το τι δίνω εγώ είναι όλα ανοιχτά στο πόθεν έσχες μου και φαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της κομματικής, της αποζημίωσης που λαμβάνω ως βουλευτής πηγαίνει απευθείας στο κόμμα. Αυτό φαίνεται, είναι όλα ανοιχτά, είναι όλα σε διαφάνεια. Ωραία. Στο πόθεν έσχες φαίνεται τι δίνει ο κάθε βουλευτής από το κόμμα της Χρύσης Αυγής και τι δίνουν οι βουλευτές από τα άλλα κόμματα. Μάλιστα. Ότι υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε ότι θα δώσουν για τους πολίτες να τους βοηθήσουν και δεν θα πάρουν προνόμια και πήραν όλα τα προνόμια και είναι εδώ πέρα βασιλιάδες. Λοιπόν, οι βουλευτές της Χρύσης Αυγής συνέχισαν την αλληλεγγύη με τις αποζημιώσεις που παίρνανε, δεν τις βάζανε τσέπη, τις έδιναν στο κόμμα γιατί τώρα είναι και ανάγκη για να λειτουργήσουμε. Αφού δεν παίρνουμε λεφτά από το κράτος, πώς θα έχουμε γραφεία σε όλη την Ελλάδα, πώς θα κάνουμε εκδηλώσεις. Και συνεχίσαμε να κάνουμε συσίτια. Και έρχεται ο αντιρατσιστικός νόμος και λέει, εάν κάνει συσίτιο για Έλληνες. Πλημέλημα. Έρχεται ο εισαγγελέας,
συλλαμβάνει. Αυτό δεν μας ενοχλούσε ιδιαίτερα. Αλήθεια, στο εξωτερικό γίνεται αυτό? Όχι, πού να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Βάζουν και έναν άνθρωπο. Ναι, βάζουν και ένα διοικητικό πρόστιμο εντωμεταξύ και σου λέει θα πληρώσει και 200.000 ευρώ πρόστιμο. Και εκεί θα μας γονάτιζε εμάς. Ναι. Γι' αυτό τώρα κατά κάποιο τρόπο περιορίσαμε τα συσίτια. Τώρα λόγω εορτών θα ξαναβοηθήσουμε δηλαδή ελληνικές οικογένειες άπορες. Θα γίνει κάτι. Θα βοηθήσουμε, αλλά αναγκαστικά με διαφορετικό τρόπο, γιατί θα μας ρίξουν 200.000 ευρώ. Διαφορετικό τρόπο τι εννοείται, ίσως με κάποιο τρόπο. Βρίσκουμε άπορες ελληνικές οικογένειες, κυρίως πολίτεκνες, και πηγαίνουμε και τους δίνουμε τρόφιμα. Χωρίς να το κάνουμε. Χωρίς να το διαφημίζουμε. Ωραία. Άπορες και τους δίνουμε τρόφιμα τώρα για το εορταστικό τραπέζι κτλ. Αν θέλει αυτή τη στιγμή κάποιος. Όποιος επιθυμεί και έχει πραγματικά ανάγκη, μπορεί να προσέρχεται στα γραφεία της Χρύσης Αυγής, να παίρνει ένα τηλέφωνο και να ζητάει τη συνδρομή μας. Ωραία. Απλά οι δυνατότητές μας τώρα δεν είναι αυτές που ήταν όταν στείναμε ένα βουνό από τρόφιμα στο Σύνταγμα και έρχονταν κατά χιλιάδες οι πολίτες. Γιατί δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Ωραία, μάλιστα. Λοιπόν. Αυτά όλα που σας λέω είναι ρατσιστικά. Αν το κάνω αυτό, δεν κάνω πλάκα. Αν το κάνω αυτό τώρα και καλέσω σε συσίτιο, απευθείας άρση ασυλίας μου έχουν κάνει. Σε μένα μου έχουν κάνει πάνω από 10. Δεν μετράω πλέον πόσα δικαστήρια μας έχουν φτιάξει. Ναι, ναι. Είναι τρελό. Να πηγαίνετε συνέχεια στα δικαστήρια. Δεν πηγαίνουμε και σε αυτή τη δίκη τώρα, γιατί τώρα γίνεται και αυτή η δίκη της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Γιατί παλιά διαφημίζανε και λέγανε. Τι έγινε, αλήθεια, τι γίνεται εκεί με τη δίκη. Αλήθεια, όλοι βλέπει κανείς τη δίκη της Χρυσής Αυγής. Γιατί στα κανάλια δεν λένε λέξη, αφού γίνεται τώρα κάθε μέρα. Αυτή είναι η απορία. Θα μου. Ήθελα να μας πεις. Λοιπόν, να σας πω βεβαίως. Δεν λένε λέξη για τη δίκη αυτή γιατί απεδείχθη ένα φιάσκο. Ναι. Γιατί σε όλη αυτή τη διαδικασία που τρέχει δεν υπάρχει ούτε εγκληματική οργάνωση, ούτε συνδέεται κάποιος βουλευτής με οτιδήποτε. Αφού δεν υπάρχει κάτι, γιατί δεν το κλείνουν το θέμα. Γιατί αν το κλείσουν, τώρα είναι 2 χρόνια γίνεται δίκη. 2 χρόνια. Τον αυτό Απρίλιο κλείνουμε 2 χρόνια. Ναι. Και θα συνεχιστεί, σας το λέω από τώρα, άλλα 2 χρόνια. Γιατί όσο συνεχίζεται αυτό, πρώτον, δεν παίρνουμε κρατική χρηματοδότηση, αυτό που σας είπα, και δεν μπορούμε να έχουμε κανονική πολιτική δραστηριότητα. Στα άλλα 2 χρόνια τι θα προσάψουν, τι θα πούνε? Τίποτα. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Μέχρι τώρα δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Δεν έχει, δηλαδή τα ονόματα των βουλευτών ή του αρχηγού του κόμματος δεν έχουν ακουστεί μέσα. Ναι. Ακούγεται μόνο, βγαίνουν κάποιοι του ΚΚΚ και λένε είναι φασίστες. Αυτό είναι δηλαδή αυτό που μας κατηγορούν. Αλλά συνεχίζεται αυτή η ιστορία γιατί όταν. Πηγαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ και λες ξεπουλήσατε τη χώρα, ψηφίσατε τα μνημόνια, προδώσατε το όχι του ελληνικού λαού. Τι σου απαντάει αυτός? Είστε υπόδικος, κύριε. Έχει αυτό το επιχείρημα. Όσο διαρκεί η δίκη, δεν έχεις μια απόφαση αθωτική να του την τρύψεις τα μούτρα, να του πεις ορίστε όλα αυτά ήταν στημένα. Και σου λέει είστε υπόδικος. Και βολεύει το σύστημα να συνεχίζεται μια δίκη. Έχεις ξανακούσει ποτέ δίκη 4 χρόνια στον κόσμο? Όχι, δεν ξαναγίνει. Είναι πρωτοτυπία. Δεν υπάρχει. Ποιοι είναι κατηγορούμενοι? Δεν έχω. Δεν έχει καταλάβει. Δεν ξέρω. Είναι 100 άτομα. Διαβάζεις βέβαια διάφορα. Ναι. Μπορεί και να τα λέει και αναλυτικά στο ίντερνετ. Απλά ή γενικά. Όχι, δεν γιατί τα λένε. Στην τηλεόραση δεν. Δεν τα λένε. Ναι. Να σας πω κάτι. Λοιπόν, δηλαδή, τι είναι να πιστέψουμε και τι να μην πιστέψουμε από εκεί. Είναι κατηγορούμενοι. Έχουμε μπερδευτεί λίγο. Είναι κατηγορούμενοι όλοι οι βουλευτές του κόμματος. Γιατί, ποιο είναι το αιτιολογικό, ότι είναι βουλευτές. Ναι. Δηλαδή, αν εγώ είχα πάρει λιγότερους σταυρούς το 2012 και με είχε περάσει σαν βούλευτη κάποιο άλλο και ήταν ο άλλο βουλευτή, ήταν αυτό κατηγορούμενο. Και ποιο είναι το σκεπτικό του εισαγγελέα που τον έπαιρνε τηλέφωνο ο Σαμαράς και τα έχω βγάλει όλα στη φορά. Το σκεπτικό του είναι ότι σαν βουλευτή, έτσι ακριβώ τα γράφει μέσα τώρα στη δικογραφία, είναι να τρελαίνεσαι. Σαν βουλευτή, γνώριζε τι είχε σκοπό να πράξει, όχι τι έκανε, τι είχε σκοπό να πράξει στο μέλλον ο άλλο βουλευτή, το στέλεχο του κόμματο, ακόμα και ο οπαδό. Έχουμε 500.000 ψηφοφόρους. Μιλάμε για γρίφους τώρα. Και λέει ο εισαγγελέας ότι είμαι medium. Είμαι medium προφανώς. Είμαι μάντης. Κάνω ταρό κάθε μαντία και γνωρίζω στο μέλλον τι θα κάνει ο κάθε οπαδός. Και με αυτό το πράγμα εγώ είμαι κατηγορούμενος. Αυτά δεν στέκονται βέβαια. Σε ένα δικαστήριο δεν στέκονται. Είναι για ντομάτες. Και γι' αυτό το λόγο αυτή η διαδικασία χρονοτριβεί. Ωραία. Τώρα που έρχεται και το 2017, τι βλέπεις να γίνεται? Θα αλλάξει κάτι στην πολιτική? Εγώ δεν βλέπω σοβαρές πολιτικές εξελίξεις. Ο Τσίπρας δεν λέει να ξεκολλήσει από την καρέκλα του. Σου λέει ας κάτσω μέχρι το τέλος. Συγγνώμη, ακούμε εκλογές. Τι θα γίνει επιτέλους? Εγώ δεν βλέπω εκλογές, διότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ξεκουνάνε από αυτή την καρέκλα. Ο Τσίπρας έχει κάτσει και έχει γατζωθεί πάνω στη θέση της εξουσίας. Ούτε με γερανό δεν τον σηκώνεις. Αυτοί οι βουλευτές του δεν πρόκειται να τον ρίξουν. Τα ψηφίζουν όλα. Αυτοί έχουν μπει μες στη Βουλή για να λένε ναι σε όλα. Να παίρνουν τους παχυλούς μισθούς, να παίρνουν τα προνόμια τους και να το παίζουν ιστορία σε βάρος του ελληνικού λαού. Άρα, εγώ δεν προβλέπω πολιτικές εξελίξεις. Απ' έξω θέλουν τον Τσίπρα. Σας είπα προηγουμένως τι λέει ο γερμανικός τύπος, ότι είναι ο καλύτερος για αυτή την ιστορία. Απ' έξω έχουν αρχίσει τα πράγματα και χαλάνε λίγο, αν δεν κάνω λάθος. Διότι... Κατά την περίοδο κάθε διαπραγμάτευση του λένε βάλε 3,5% πλεόνασμα. Τον πιέζουν.
λέει ναι σε όλα και ξαναφτιάχνουν τα πράγματα. Έτσι γίνεται. Εγώ φοβάμαι μην αντιδράσει κάπως που θα γίνει και αυτό. Δεν είμαι medium βέβαια. Ναι, ναι. Ο κόσμος. Ναι, θα αντιδράσει και δεν ξέρω τι θα γίνει. Διότι ακούστε λίγο, δεν είναι δυνατόν τώρα να ζει μια γιαγιά, ένας παππούλης να ζει με 300 πόσα είναι η σύνταξη. Δεν ξέρω αν έχει μειωθεί κι άλλο. Έτσι. Ναι, υπάρχουν συνταξιούχοι που παίρνουν λιγότερα από 300. Πόσο τα φάρμακα, το φαγητό, από τι θα ζήσει. Κόψανε και το ΕΚΑΣ τώρα. Ναι, ναι, λοιπόν, πώς θα γίνει. Τι έχουν κάνει μια μαμά με 2-3 παιδάκια, μια οικογένεια. Η μαμά, είναι πολλές γυναίκες που μεγαλούν μόνες ναι. τα παιδιά τους. Από εκεί και πέρα, πού θα καταλήξουμε, πού θα πάμε, πού βαδίζουμε έχουν βασικά. Έχουν εφαρμόσει ένα σχέδιο ψυχολογικού σοκ στους πολίτες. Σοκ και δέος. Με όλα αυτά τα οποία έγιναν ακόμα και στη δική μας υπόθεση, όταν εμείς αντιδρούσαμε και φωνάζαμε και ανέβαιναν τα ποσοστά μας και πηγαίναμε να τους γκρεμίσουμε, μας συνέλαβαν, μας έβαλαν χειροπέδες και μας εμφάνιζαν στα κανάλια. Δεν έχει ξαναγίνει. Απαγορεύει ο νόμος τον κατηγορούμενο να τον πηγαίνεις με χειροπέδες. Και όμως το κάνανε σε εμάς για να δει ο Έλληνας και να πει: όποιον αντιδρά, αυτό τον περιμένει. Καθίστε σπίτι. Αυτό είναι όλο το νόημα. Ψυχολογικό σοκ, ψυχολογική επιχείρηση για να χτυπήσουν εδώ το ηθικό του Έλληνα. Υπάρχουν όμως και άλλοι σε άλλα κράτη που ναι, όταν κλέβει, ναι. σου κόβουν το χεράκι, ναι. σου κόβουν το ποδαράκι. Αυτά από εκεί και πέρα εδώ. Που έρχονται οι τουρίστες του Τσίπρα. Υπάρχει πολύ κλέψιμο, δεν υπάρχει. Ναι. Και εμείς αυτό είπαμε, να κόβουμε τα χεράκια των κλεφτών. Ναι. Γι' αυτό οι κλέφτες μας βάλανε φυλακή. Αυτό γίνεται στο Πακιστάν. Ναι. Έρχονται εδώ οι Πακιστανοί που υπάρχουν. Και υπάρχει γι' αυτό το λόγο, εκεί θέλω να καταλήξω. Και τουρμάζουν τα πάντα. Όλο το Πακιστάν έρχεται εδώ πέρα. Ναι. Καλώς να έρθει, απλά να ο έρθει κακός. Υπό άλλες συνθήκες. Έτσι. Ναι. Λοιπόν, πώς πάνε οι μετανάστες στο εξωτερικό. Πώς πήγαν οι Έλληνες στο εξωτερικό. Πήγαν νόμιμα και τους κάλεσαν με πρόσκληση. Εδώ έχουν έρθει ο κάθε αλήτης εγκληματίας, έρχονται από το Μαρόκο και την Αλγερία, όλοι μαχαιροβγάλτες, τους βάζουμε μέσα και λέει είναι πρόσφυγες, λέει είναι τουρίστες, κάνουν τουρισμό. Είναι επενδυτές, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Να πω κάτι, ναι, χίλια συγγνώμη. Είδα προχθές έναν επενδυτή, ο οποίος κρατούσε ένα iPhone 7. Βέβαια. Μου έκανε τρομερή Λείτε, εντύπωση. Να σας πω μια ιστορία. Ναι. Λοιπόν, ήταν καθαρή Δευτέρα και ήταν στο hot spot στο σχιστό αυτοί οι επενδυτές και τους πήγανε κοφτό μακαρόνι μέχρι τα πόδι να φάνε. Και λένε τι είναι αυτά. Και το πετάνε. Και είχαν κάνει ένα βουνό πεταμένα τρόφιμα. Ναι, ναι. Και πέρανε με τα iPhone, delivery, σουβλάκια και πήγαν κάποιες ελληνικές οικογένειες. Τι γίνεται τελικά. Πήγαν κάποιες ελληνικές οικογένειες και λένε εκεί, δώστε μας λέει σε εμάς που πεινάμε, που αυτοί που δεν τα θέλουν. Να φάμε. Δεν προβλέπετε, λέει. Ρατσισμός κατά του Έλληνα αυτό είναι που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα. Πού θα καταλήξει αυτό τελικά, δεν ξέρω. Θα καταλήξει, εμείς έχουμε μία πρόταση. Αν γίνουμε κυβέρνηση, θα την εφαρμόσουμε και θα. Ποια είναι η πρόταση. Να παταχθούν αυτά τα φαινόμενα. Να έχουμε κάνει έναν αντιρατσιστικό νόμο, τον έχουμε καταθέσει κιόλας στη Βουλή. Να παταχθεί ο μόνος ρατσισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα, που είναι ο ρατσισμός κατά του Έλληνα. Αυτό λέει η Χρυσή Αυγή. Και να ξεκαθαρίσουμε και κάτι, γιατί μπερδεύεται ο κόσμος. Δεν μισείτε τους ξένους. Όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, τι γίνεται όμως. Αγαπάμε ήθελα... την πατρίδα μας. Αγαπάτε αυτό την πατρίδα σας. Ναι. Και αγαπάτε και τους ανθρώπους που έρχονται νόμιμα εδώ. Το έχετε... Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με θα όποιον ήθελα να εδώ, το πείτε αυτό. Σαφώς. Δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα με όποιον έρχεται στην Ελλάδα και είναι τυπικός απέναντι σε αυτή τη χώρα. Σωστά. Έχουμε πρόβλημα με αυτόν που έρχεται στην Ελλάδα για να κλέψει, για να ληστέψει. Ή, μιλάμε για τη λαθρομετανάστευση, αλλά έχουμε επίσης πρόβλημα και με άλλους ξένους. Με αυτούς που έρχονται στην Ελλάδα για να πάρουν τη δημόσια περιουσία μας. Με τη γερμανική οικονομική ολιγαρχία. Γιατί βγαίνει ο Τσίπρας και λέει ότι είμαστε λέει φιλογερμανοί. Εμείς που είμαστε οι μόνοι που πολεμάμε τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, την οικονομική, και μας αποκαλεί έτσι αυτός ο οποίος έχει πάει στα τέσσερα, που έλεγε και ο κύριος Καμένος, έχει πάει στα τέσσερα και τα έχει υπογράψει όλα. Τι εννοείται στα τέσσερα, έτσι δεν έλεγε ο Καμένος. Εσείς λέει στα τέσσερα και αυτός πήγε τι στα τέσσερα, αυτός πήγε μπουσουλώντας τελικά. και είπε ναι σε όλα και στο ξεπούλημα της πατρίδας μας. Λοιπόν, με τον κύριο Τσίπρα. Πώς σας φάνηκε αυτή, πώς να το πω τώρα, θέλει λίγο λεπτομέρεια εδώ, αυτή η εμφάνιση εκεί. Τραγική. Ήταν λίγο. Ο Τσίπρας είναι σε όλες τις εμφανίσεις σου τραγικός. Ο άνθρωπος έχει χάσει την επαφή με την πραγματικότητα, αλλά η αλήθεια είναι ότι εμείς τα είχαμε προβλέψει όλα αυτά. Δηλαδή, έρχομαι την ημέρα που αποφασιζόταν το δημοψήφισμα. Mm-hmm. Ήμουν φυλακή και μας φέρανε με χειροπέδες για να μιλήσουμε. Και λέω, θα βγει όχι στο δημοψήφισμα, ο λαός θα πει όχι και ο Τσίπρας το όχι θα το κάνει ναι. Θα κάνει κολοτούμπα. Και έτσι ακριβώς έγινε. Εμείς δηλαδή γενικώς έχουμε προβλέψει τις εξελίξεις, δεν έχουμε πέσει ποτέ έξω. Εντάξει, λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μεγάλη μας τιμή, σας το ξαναλέω. Και στη διάθεσή σας βεβαίως να μιλάμε δημοκρατικά. Αυτό είναι το νόημα της δημοκρατίας. Όλοι οι εκπρόσωποι όλων των κομμάτων να εκφράζονται ελεύθερα.
Πάντως κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, γιατί όταν το είπα, μου λένε τι, θα πας στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Μπορεί να σε φάνε, είναι κανίβαλοι εκεί. Λέω, όχι, λέω, θα το ρισκάρω, δεν πειράζει, θα πάω. Φεύγετε αρτιμελής πάντως. Ναι, και το μια χαρά. Είσαι και ένας πάρα πολύ καλός άνθρωπος, μπορώ να πω. Είναι ευαίσθητο παιδί, είσαι παρεξηγημένος. Ναι. Παρεξηγούμε γενικά, επειδή τα λέω τα πράγματα έξω από τα δόντια και παρεξηγούμε. Εσείς οι Έλληνες είστε λίγο ξύθυμοι, να πω την αλήθεια. Οι εθνικιστές, ναι. Οι αριστεροί, οι Έλληνες. Όλοι. Οι αριστεροί είναι λίγο. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστώ. Σύνομαι και λένε ότι ψυχαλίζει. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από εδώ, από τη Βουλή, από τη Χρυσή Αυγή. Εμείς θα τα πούμε τώρα την επόμενη εβδομάδα, θα τα πούμε τη Δευτέρα και όπως πάντα στις 10:30. Γεια σας, φιλιά από μένα.